Νίκο Τσικρά, πάλι παρόν η Ακαδημία στους τελικούς των παιδικών πρωταθλημάτων. Τα τμήματα υποδομής της Ακαδημίας δουλεύουν ακατάπαυστα. Δεν έχει σημασία η νίκη ή η ήττα. Το παρόν και τα παιδιά, αν μη τι άλλο, το διασκέδασαν. Ήταν η πρώτη χρονιά φέτος που διοργανώθηκε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων το προπαιδικό πρωτάθλημα με αυτή τη μορφή. Υπό την αιγίδα του Δήμου των Λαμιαίων διοργανώθηκε ένα πρωτάθλημα που σκοπό είχε να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να παίξουν. Διασκορπιστήκαμε σε όλες τις μεριές της Φθιώτιδας. Έγινε ένα πρωτάθλημα με τη μορφή μικρών τουρνουά. Παίξανε όλα τα παιδιά, όλες οι ακαδημίες και είχαμε τους δύο τελικούς σήμερα και την προηγούμενη φάση που γίνανε και οι βραβεύσεις όλων των ομάδων. Σκοπός αυτών των πρωταθλημάτων είναι να δώσουν δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα και σιγά σιγά μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνουν ομάδα, γιατί είδατε ότι έχει πάρα πολλές συγκινήσεις. Ήταν ένας πολύ ωραίος τελικός. Τα παιδιά είχαν έντονα συναισθήματα, χαρά, λύπη, στενοχώρια. Είναι όλος ο αθλητισμός. Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Διονύσου για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν, γιατί κάνανε πραγματικά μεγάλο αγώνα. Οι ομάδες της Λοκρίδας ήρθαν αρκετές φορές στη Λαμία. Οι δικές μας ομάδες ήταν σε πάρα πολλούς αγώνες. Πιστεύω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και πιστεύω του χρόνου κάποιες ατέλειες που είχαμε να τις διορθώσουμε και να γίνει κάτι ακόμη καλύτερο. Όσον αφορά τον Νίκο Τσικρά, είναι ενωσιακός προπονητής, είναι και προπονητής του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ στη Στερεά Ελλάδα. Αυτή η διεξαγωγή του τουρνουά των προπαίδων, πώς το διευκολύνει το έργο σου ως προπονητής? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να γίνει με αυτή τη μορφή ήταν γιατί θέλαμε σαν ενωσιακοί προπονητές να έχουμε μια γενική εικόνα όλων των παιδιών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά του 2006 που είναι εν δυνάμει ποδοσφαιριστές της ομάδας της Μικτής Παίδων έχουν περάσει από μπροστά μας και έχουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα από ό,τι θα είχαμε αν κάναμε δοκιμές οι οποίες θα ήταν λίγο χρόνο και δεν θα δίναμε στα παιδιά τη δυνατότητα να δείξουν αυτό που αξίζουν. Τους είδαμε σε πολλούς αγώνες, είδαμε τις δυνατότητες που έχουν και φυσικά είναι για μας ένα ανοιχτό βιβλίο όλη αυτή η διαδικασία και μας βοηθάει πάρα πολύ στη δική μας τη δουλειά. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αρκετούς παίκτες από αυτούς που ήταν στους σημερινούς τελικούς ήμασταν μαζί στην ομάδα του 2006 που πάλι εγώ ήμουν προπονητής στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ όπου πήραμε και την πρώτη θέση όπως και όλο το προπονητικό κέντρο. Είναι πολύ ευχάριστη αυτή η διαδικασία γιατί δίνει δυνατότητα στα παιδιά να δείξουν τις δυνατότητές τους. Μία φορά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και είναι και σε εμάς μια ασφαλιστική δικλίδα να μην κάνουμε βιαστικές επιλογές. Είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι και του χρόνου θέλουμε να δώσουμε και στην κατηγορία των junior αυτή τη δυνατότητα να παίξουν και αυτά τα παιδιά. Θα δώσετε τη δυνατότητα στους junior, στους προπαίδες από 8x8 ή 9x9, θα πάμε στο 11x11. Αυτή είναι μια σκέψη η οποία έχουμε κάνει, αλλά πρέπει να σας πω, επειδή εσείς ξέρετε πολύ καλά, ασχολείστε χρόνια με, είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται για το πώς πρέπει να είναι η αριθμητική σχέση και η σχέση του χώρου σε αυτές τις ηλικίες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει σιγά σιγά να ανοίγουμε τους χώρους, γιατί η επόμενη διαδικασία από αυτή είναι στο 11 εναντίον 11, άρα τα παιδιά πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουν και σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όμως να το δούμε αυτό πώς θα γίνει έτσι ώστε να δώσουμε τα παιδιά τις δυνατότητες να τα απεξέλθουν, γιατί ακόμα φυσιολογικά δεν είναι ανεπτυγμένα έτσι ώστε να μπορούν να διατρέξουν όλο το γήπεδο και να μπορούν να παίξουν σε διαστάσεις κανονικού γηπέδου 11x11. Αυτή είναι η μόνη μας ένσταση που έχουμε και ο προβληματισμός μας είναι αυτός, τίποτα άλλο.